Δεν υπάρχει κάτι, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι, ό,τι είναι από την αστυνομία. Ό,τι θέλετε από την αστυνομία μου έχει ζητηθεί. Είναι η απάντηση του 32χρονου πιλότου στο ερώτημα του Open για το αν υπάρχουν νέα στοιχεία 13 ημέρες μετά την άγρια δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν. Το γεγονός ότι δεν έχουν συλληφθεί σε ανησυχεί, σε φοβίζει. Ξέρω από την αρχή, δεν είναι εύκολο. Δεν σταματάει κανείς να δουλεύει, αλλά ό,τι θέλετε αυτή τη στιγμή από την αστυνομία. Δεν είναι, είναι λάθος. Ό,τι περνάει παρερμηνεύεται και είναι λάθος. Σήμερα για πρώτη φορά μετά τη στιγερή δολοφονία, τα παράθυρα και οι πόρτες στη μεζονέτα των γλυκών νερών ήταν ανοιχτά. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να επιστρέψεις πάλι στον ίδιο χώρο? Τι φαντάζεσαι? Ο 32χρονος πιλότος επέστρεψε στο χώρο του οικογενειακού μαρτυρίου, στον τόπο που δολοφονήθηκε η σύζυγός του. Συνεργείο καθαρισμού εξαφάνισε και τα τελευταία στοιχεία της μοιραίας βραδιάς σε ένα σπίτι που, όπως τους είπε, ο ίδιος δεν πρόκειται να κατοικήσει ποτέ ξανά. Οι γυναίκες μας είναι έμπειρες, αλλά όσο να είναι το συναισθηματικό φορτίο είναι μεγάλο. Με τις έρευνες να έχουν στραφεί προς πάσα κατεύθυνση, μέσω της περιγραφής του 32χρονου πιλότου, οι αρχές κατέληξαν στο σκίτσο ενός δράστη που φέρεται να είναι και ο δολοφόνος. Δεν αποκρίνεται σε αυτό που έχεις περιγράψει? Ό,τι είναι, μου έχει ζητήσει από την αστυνομία, μιλάτε κατευθείαν με αυτούς. Γιατί παρεμηνεύονται πολλά πράγματα και εμποδίζουν την έρευνα. Η βεντάλια των ερευνών παραμένει ανοιχτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σήματα των κινητών τηλεφώνων το βράδυ της δολοφονίας, αλλά και το ορφανό DNA που βρέθηκε στο σπίτι.